Θαλάσσιο περιβάλλον, θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια, ενέργεια, θαλάσσιος τουρισμός και πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν τους άξονες στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ ΙΤΕ και Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Στους στρατηγικούς στόχους της σημαντικής αυτής συνεργασίας αναφέρθηκε ο Νεκτάριος Ταβερναράκης. Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που υπογράφουμε αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Οι στόχοι αυτοί έχουν να κάνουν με την θαλάσσια έρευνα που αφορά προστασία του περιβάλλοντος, που αφορά ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, επίσης την πολιτιστική κληρονομιά, τη θαλάσσια επιτήρηση και προστασία, ειδικά της ακτογραμμής, κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το ΙΤΕ έχει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση σε ζητήματα ωκεανογραφικών προγνώσεων και θαλάσσιας ρύπανσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα τα οποία απασχολούν τη γενιά μας. Η θαλάσσια ρύπανση, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και προσβλέπουμε σε αυτά πάνω να συμμετάσχουμε σε ερευνητικά προγράμματα μαζί με το ΙΤΕ τα οποία θα βοηθήσουν. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την διοίκηση και τον πρόεδρο του ΙΤΕ. Με μεγάλη χαρά υπογράψαμε σήμερα αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που θα προσφέρει πολλά ωφέλη όχι μόνο στον Οργανισμό Λιμένος αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία του Ηρακλείου. Στόχος όλων είναι η γαλάζια τοπική ανάπτυξη. Με τη συνεργασία αυτή τίθενται οι βάσεις και για συμμετοχή βέβαια σε χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα προκηρυχθούν είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από εθνικούς πόρους. Με βάση αυτή τη συνεργασία μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αξιοποιήσουμε από κοινού τις δυνάμεις μας. Η ισχύ σε τη ενώση. Μία καινούργια πρόταση που θα υποβάλουμε τώρα που συζητούσαμε με τον κύριο Καμπάνη αφορά την περίπτωση ατυχημάτων και ρύπανσης από ατυχήματα μέσα στη θάλασσα και την πρόβλεψη της εξέλιξης της ρύπανσης μέχρι την ακτογραμμή. Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ με επικεφαλής τον Νίκο Καμπάνη. Θαλάσσιας προγνωστικές υπηρεσίες, ωκεανογραφικές προγνωστικές υπηρεσίες. Το να έχεις δυνατότητα επιτήρησης της θάλασσας και να μπορείς να εξασφαλίζεις την ασφάλεια, ας πούμε, στην αυσιπλοεία. Αν μπορείς να έχεις μια σαφή εικόνα της σχηματικής κατάστασης την ώρα που προσεγγίζει ένα πλοίο το λιμάνι, στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού. Και όλα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά στο να υποστηρίξουν τον θαλάσσιο τουρισμό, ο οποίος είναι και ένα από τα σημαντικά οικονομικά ζητούμενα στην περιοχή μας. Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελούν οι ωκεανογραφικές προγνωστικές υπηρεσίες, η θαλάσσια επιτήρηση και υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης της θαλάσσιας ρύπανσης, η ασφάλεια και προσβασιμότητα των παράκτων υποδομών, αλλά και η αξιοποίηση θαλάσσων υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ενεργειακή αυτοδυναμία.